Μιλάω σας εκνευρίζω και με διακόπτετε. Θέλω να πω ότι έχετε επιλέξει τη στρατηγική του φόβου, η οποία είναι τυφλή στρατηγική. Προερχόσαστε από μια μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Μην ακούτε τις ακραίες σιρήνες στο εσωτερικό του κόμματός σας, που έχουν δυστυχώς έχει επιλεγεί αυτή η στρατηγική. Διότι θα δείτε ότι οι συνέπειες όχι μόνο τέλεια, για τους ψηφοφόρους και στους που δεν σας ψηφίζουν, αλλά για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Θέλω να πω, θα βάλω τελεία κύριε Λυριτζή, αντί να λένε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε τι θα κάνουν οι ίδιοι αν συνεχίσουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί αυτό που μας είπανε στο 12 δεν το έκαναν ούτε στο ελάχιστο. Αν βγει η Νέα Δημοκρατία να πει τι θα κάνει στα μεγάλα ζητήματα, ότι θα τη συνεχίσουμε διακυβέρνηση της χώρας, ακριβώς γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είμαστε πιο υπεύθυνοι και δεν θα ενδώσει τον πειρασμό του λαϊκισμού. Να το δείξετε, να το αποδείξετε, όχι να το λέτε κύριε Χατζηδάκη, γιατί αυτό που κάνετε εδώ και κάποιους μήνες για το ό,τι αφορά τις καταθέσεις στις τράπεζες, για ότι η καταστροφική πολιτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης επενδύεται στο φόβο. Και ο φόβος έχει κοντά... Κυρία Αποστολοπούλου, 30 δευτερόλεπτα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι...